Σαν σήμερα το 322 π.Χ. πεθαίνει ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης. Το 321 ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος με διάταγμά του καθιερώνει την ημέρα του ήλιου ως ημέρα αργίας στην Αυτοκρατορία. Ενώ αν ήταν Έλληνας σύγχρονος θα καθιέρωνε ως αργία κάθε μέρα που απλά έχει ήλιο. Το 1274 θα φύγει από τη ζωή ο Τόμας Ακουίνα, γνωστό στον ελληνικό χώρο ω Θωμά ο Ακινάτη ή Ακινάτη, Ιταλό θεολόγο από τους διαμορφωτές του δόγματος της Καθολικής Εκκλησίας. Και γιατί δεν λες κατευθείαν πρωτοπόρος επιχειρηματίας να καταλάβουμε και εμείς ρεβιογραφία. Σαν σήμερα το 1530 ο βασιλιάς της Αγγλίας Ερίκος Ωγδος ζητά από τον Πάπα να το επιτρέψει να πάρει διαζύγιο. Ο Πάπας αρνείται, ο βασιλιάς του λέει έτσι είσαι κι εγώ δεν σε αναγνωρίζω επικεφαλή της Αγγλικανικής Εκκλησίας και ορίζει τον εαυτό του ως επικεφαλή. Γυρίζει στο σπίτι και λέει στη βασίλισσα. Τελικά ο επικεφαλής της Εκκλησίας θα αποφασίσει για το μέλλον του γάμου μας. Είσαι εντάξει με αυτό. Φυσικά. Οκ, okay, έλα να σου πω τα νέα. Στι 7 Μαρτίου του 1778 θα γεννηθεί ο Αντουάν Μπεκερέλ, Γάλλος φυσικό πρωτοπόρο στη μελέτη του ηλεκτρισμού. Να σου πω και σένα σε δανείστηκε ο Έντισον Αντουάν μου ή του τη γλίτωσε εσύ. Σαν σήμερα το 1876 ο Αλεξάνδρ Γκράχαμπελ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνία για το τηλέφωνο. Μόλι ανακάλυψα την συσκευή που θα καταφέρει να μην χρειάζεται η φυσική παρουσία για να γκρινιάζεται ο ένα στον άλλον. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Εντάξει, δώσ' της λίγο χρόνο και θα καταλάβει. Στι 7 Μαρτίου του 1912, ο Γάλλος αεροπόρο Ανρί Σεϊμέ καλύπτει σε πτήση χωρί ενδιάμεσο σταθμό την απόσταση Λονδίνο-Παρίσι σε 3 ώρε. Πολύ πριν τον Johnny Big Angel, Γιάννη Αγγελάκα, μέλο του συγκροτήματο The Holes, οι τρύπες, που έκανε το Λονδίνο-Άμστερνταμ ή Βερολίνο αναλόγω στι σε 4 λεπτά Μαζί με το Σόλο. Το 1948 τα δωδεκάνησα ενσωματώνονται και επισήμω στην Ελλάδα. Πάλι με χρόνια με καιρού, πάλι θα μα τα πάρουν. Το 1965 θα φύγει από τη ζωή η παραλίγο είδο αναρριχητικού ποδηλάτου, σουηδή βασίλισσα Λουίζα Μάουντεν Μπάτεν. Σαν σήμερα, το 1979, αποκαλύπτεται η ύπαρξη δαχτυλίου από διαστημική σκόνη γύρω από τον πλανήτη Δία. Ρε τίποτα να μην πηγαίνει καλά σε αυτό το πλανητικό σύστημα. Είχαμε και του δαχτύλιου να ξεχωρίζουμε τον χρόνο, όχι να έχει και ο Δίας μη χάσει. Στις 7 Μαρτίου του 1996 στην Τουρκία ο συγγραφέας Γιασάρ Κεμάλ καταδικάζεται σε 20 μήνες φυλάκιση με αναστολή με την κατηγορία της αναμόχλευσης παθών. Αν μη τι άλλο ποιητική κατηγορία, διότι ξέρεις όταν χρησιμοποιείς ποιήση δεν διαμαρτύρονται και ιδιαίτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σαν σήμερα το 1999 θα φύγει από τη ζωή ο σπουδαίος κινηματογραφιστής και σκηνοθέτης Stanley Kubrick, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο κινηματογραφικό έργο καθώς και σπουδαία ψυχικά τραύματα στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του. Ε, δεν μπορεί να τα έχει όλα, Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει αυτή τη ζωή. Καλή ώρα, την καλλιτεχνική αθανασία από τη μία και την ψυχική υγεία από την άλλη. Ακόμη μια κυρία που δεν συμπαθεί τα επώνυμα στη συνέχεια, σαν σήμερα το 2012, θα φύγει από τη ζωή η ηθοποιό Σμαρούλα Γιούλη. Αυτά είχαμε και σήμερα, Κροατή μου, και τελειώσαμε. Μέχρι τα αυριανά, να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία. Απλά, αν βρίσκεσαι σε αντίστοιχα καθεστώτα, μην αναμοχλεύει τα πάθη να σε χαρώ. Δεν κάνει καλό στην ελευθερία σου. Γενικώ μην να εκεί, τι θέλουν λάδι τη θάλασσες του.